άλλο μαρτύσιο. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι τα εργοτάξια που γίνονται εργασίες του Δήμου σήμερα είναι κλειστά. Και είναι αυτοί οι οικοδόμοι οι οποίοι οικοδομούν την πόλη μας με το αίμα τους και τον υδρότα τους. Και δουλεύουν κάτω από άδειες συνθήκες. Οι διεκδικήσεις του κλάδου πρέπει να συνεχιστούν για ανθρώπινες συνθήκες, για μεροκάματα. Βιώνουν όλοι την κρίση. Οι οικοδόμοι με την ακρίβεια, με την ενέργεια, με μια σειρά μέτρα σήμερα που παίρνει η κυβέρνηση, καθώς να σκύψουν πάνω στα πραγματικά προβλήματα του κλάδου, στέλνουν και με εντολή εδώ πέρα τα μάτια να χτυπήσουν τον λαϊκό κόσμο, τους οικοδόμους που καθημερινά έχουν και θύματα στα εργοτάξια για τα συμφέροντα των ολίγων. Διότι αυτοί είναι που ανησυχούν από τη σημερινή κινητοποίηση. Ο κλάδος σίγουρα και με βάση και τα αιτήματα και την γενική συλλογική μέσα στην οποία προχωράει να υπογράψει, θα βγει νικητής, διότι τώρα εδώ υπάρχει μια ενότητα όχι μόνο για των οικοδόμων, αλλά και γενικότερα μια συμπαράσταση για την οποία θα έχουν και από τη δημοτική αρχή.